Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα γεγονότα της εβδομάδας από τον Εθνικό Κήρυκα με την Ειρήνη Ζαχαριάδη. Απεδίωσε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, ο ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου Αστόριας, επίσκοπος Ευκαρπίας Ιερόθεος. Απεδίωσε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, ο ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου Αστόριας, επίσκοπος Ευκαρπίας Ιερόθεος. Ο επίσκοπος Ιερόθεος είχε υποβληθεί προμηνών σε εγχείρηση σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια μετέβη στην Πάτρα για να συνεχίσει τη θεραπεία. Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε την 5η 14 Μαρτίου στις 11 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών και ο ενταφιασμός του έγινε στο κημητήριο θέρμου της Τριχονίδας από όπου καταγόταν ο αείμνηστος επίσκοπος. Περνώντας σε πιο ευχάριστα νέα, ο Γιώργος Λάνθιμος έδωσε πάλι ελληνικό χρώμα στα βραβεία Όσκαρ με την ταινία του Poor Things να κερδίζει 4 από τα πολυπόθητα χρυσά γαλματίδια. Καλησπέρα σας. Με 4 βραβεία να δίνονται στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, η βραβεία των Όσκαρ την Κυριακή στο θέατρο Dolby του Χόλμου, απέκτησε και πάλι ελληνικό χρώμα, που τα τελευταία χρόνια προσδίδει ήδη στη λαμπρή εκδήλωση τόσο ο ήλιος ο Λάνθιμος όσο και ο Μογενής Αλεξάνδρου Πέι, η ταινία του οποίου επίσης κέρδισε ένα Όσκαρ. Ειδικότερα, το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε συνολικά 4 βραβεία Όσκαρ, αν και ήταν υποψήφιο για 11 βραβεία. Ήταν το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου που το πήρε η Emma Stone, ήταν το βραβείο μακιγιάζ κομμόζων, τη σκηνογραφία και των κοστούμιών. Επίσης, το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Νταβίν Τζόι Ράντολφ για τα παιδιά του χειμώνα του ομογενή Αλεξάνδρ Πέι. Η Emma Stone κατάφερε να υπερισχύσει τη Lily Gladstone, που για πολλούς ήταν το φαβορί, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα της μετά τον La La Land το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την εξαίρετη ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο Poor Things. Στο μεταξύ, για το χάος στην Αϊτή, ο επικεφαλής διπλωματίας των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε την Τετάρτη την πεποίθησή του πως το νέο Συμβούλιο Πολιτικής Μετάβασης στην Αϊτή θα μπορέσει να σχηματιστεί τις προσεκείς μέρες και έτσι θα μπορέσει επίσης να αναπτυχθεί διεθνής δύναμη στη χώρα την οποία λιμένονται οι εγκληματικές οργανώσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εύκολο. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, είπε στα ΜΜΕ ο κ. Μπλίνκεν, αλλά πρόσθεσε ότι τουλάχιστον υπάρχει σχέδιο διαδικασία για να φτάσουμε εκεί. Καταρτίστηκε από την Αϊτή, το διευθύνει η Αϊτή, αλλά υποστηρίζεται από πολλές χώρες και όχι μόνο από την Αμερική, αλλά από όλο τον κόσμο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τέλος, είπε ότι συζήτησε την Τρίτη τηλεφωνικά με τον Κενιάτη πρόεδρο Βίλιαμ Ρούτο, που του παρέχει τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας μόλις σχηματιστεί το νέο συμβούλιο στην Αϊτή. Και η τελευταία είδηση αφορά την απαγόρευση του TikTok αν δεν πολιθεί σε μη Κινέζο ιδιοκτήτη, όπως νομοθέτησε την Τετάρτη Βουλή και παρά την αντίθεση του Τραμπ. Όμως, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τηρήσει την υπόσχεσή του και επικυρώσει την απαγόρευση του TikTok, ενδέχεται να στερήσει από την προεκλογική του εκστρατεία μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ο ίδιος προσεγγίζει τους νεαρούς ψηφοφόρους. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά την πρόταση σε Κασελάκη για υπουργοποίηση. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Βασίλη Κουτσίλα. Τα σενάρια περί πρότασης στον Στέφανο Κασελάκη για υπουργοποίησή του, την αναλήθεια των οποίων έχει τονίσει κατ' επανάληψη και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος έκδοσης του Εθνικού Κήρυκα, Αντώνης Διαματάρης, διέψευσε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στην τηλεόραση του Sky. Ας είμαστε σοβαροί. Είναι αδιανόητο να λέγεται ότι πρότεινα κυβερνητική θέση στον Κασελάκη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σαχλαμάρα που έχω ακούσει ποτέ μου. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν όταν το είπε, είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Επιχείρησης για Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα βρέθηκε η Κύπρος με την υλοποίηση του σχεδίου Αμάλθια και τον απόπλου του πρώτου πλοίου με τους πρώτους 200 τόνους τροφίμων προς τους άμαχους Παλαιστίνιους. Το πρώτο πλοίο με 200 τόνους τροφίμων απέπλευσε αυτή την εβδομάδα από την Κύπρο, εγγενιάζοντας τον ανθρωπιστικό διάδρομο για την παράδοση προμηθειών έκτακτης ανάγκης σε αμάχους στο θύλακα της Γάζας που απειλούνται με λιμοκτονία, 6 μήνες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Δεύτερο πλοίο με επισιτιστική βοήθεια για τη Γάζα
βρισκόταν στο λιμάνι της Λάρνακας την Παρασκευή για να φορτώσει άλλους 300 τόνους βοήθειας που περιλαμβάνει όσπρια, λαχανικά, ρύζι και αλεύρι για αποστολή στον πολιορκημένο Παλαιστινιακό θύλακα. Η Κύπρος ελέγχει τα φορτία στο πλαίσιο διαδικασίας με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ώστε να μην απαιτούνται έλεγχοι ασφαλείας στους προορισμούς εκφόρτωσης. Η υλοποίηση του σχεδίου Αμάρτια, που στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία που αναβαθμίζει και υπογραμμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο και την αξία της Κύπρου, που λειτουργεί σαν γέφυρα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Όταν εξαγγέλθηκε αυτή η πρωτοβουλία, ένα ομολογουμένως πολύ δύσκολο εγχείρημα, πολλοί θεώρησαν ότι αποτελούσε κάποιο επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, στην πορεία αποδείχθηκε μια εύστοχη και καλά μελετημένη πρωτοβουλία. Και η επιτυχία της ανήκει βεβαίως μόνο στην Κύπρο, καθότι εμέσως μπορεί να προβάλλει και το δικό της πρόβλημα εισβολής και κατοχής, που η επίλυσή του θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και θα ανοίξει καινούριους δρόμους για όλους. Και στο σημείο αυτό, όπως πάντα, ακολουθεί η εβδομαδιαία αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Μαγαλιό. Και σήμερα, καλησπέρα σας. Η αθλητική ενημέρωσή μας ξεκινάει με τις θριαμβευτικές προκρίσεις των ομάδων μας στα προημιτελικά του Conference League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διέλυσαν με 5-1 και 1-6 αντίστοιχα τις Δυναμό Ζάγκρεπ στην Τούμπα και Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι. Αντίστοιχα, και καλύπτοντας τις ήττες τους στα πρώτα παιχνίδια, πήραν πανηγυρικά τα δύο εισιτήρια για τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Αλλάζουμε άθλημα και πάμε στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το ντέρμπι αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 21η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 71-65 του Παναθηναϊκού, μία εβδομάδα μετά τη νίκη του Τριφυλιού με 85-67 επί της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Πλέον οι δύο αιώνιοι ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση βαθμολογίας με ρεκόρ 18-11. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και κλείνουμε με τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής των play-off, όπου είχαμε αλλαγές και προσπεράσεις. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, επικρατώντας με σκορ 3-1 και μάλιστα με ανατροπή του Ολυμπιακού μέσα στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Με την νίκη αυτή, οι πράσινοι προσπέρασαν τους Ερυθρόλευκους στη βαθμολογία. Κάτι ανάλογο έγινε και στην Τούμπα, όπου ο Άρης με σκορ 1-0 νίκησε τον ΠΑΟΚ και τον έριξε από την κορυφή, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει μετά το 4-0 μέσα στη Λαμία. Έτσι, στη βαθμολογία και μετά από 27 αγώνες, η πρωτοπόρος Ένωση έχει 62 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ με 60, Παναθηναϊκός με 59, Ολυμπιακός 57, Άρης 45 και Λαμία με 34 βαθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε από τον Εθνικό Κήρυκα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.